φεύγει, ποιος την κλέβει. Ήξερα μα ξεχάσα όσο δουλέψα. Τη συζήτηση αυτή που οργανώσαμε με θέμα καπιταλισμός και ψυχική υγεία, η σκέψη μας ήταν και χαρήκαμε πολύ που τα καταφέραμε να έρθουν ομιλητές που αυτή την όλη τη θεώρηση την πολιτική τη θεώρηση την πολιτική όλοι, να μην την έχουν μόνο στον ελεύθερο τους χρόνο αλλά κατά κύριο λόγο να τη συνδέουν άμεσα με τη δουλειά τους. Ναι, ακούγουμε, δεν ακούγουμε? Ανέβασα το λίγο. Να τη συνδέουν άμεσα με τη δουλειά τους και γι' αυτό το λόγο κατά τη γνώμη μου και οι δύο που έχουμε εδώ, καθένας στον τομέα του, πραγματικά δώσαμε πολύ σημαντικά παραδείγματα στον τομέα ευθύνης τους. Οι ομιλητές μας είναι ο Θόδωρος ο Μεγαλοοικονόμου, είναι ψυχίατρος ο Θόδωρος, ήταν μέχρι πρότινος διευθυντής στο ένατο τμήμα στο Δαφνί, έτσι δεν είναι, Θόδωρε? Και στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αγίων Αναγύρων και ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση στη χώρα. Με πάρα πολύ σπουδαίο έργο, δεν θέλω να πω πολλά, νομίζω ότι περισσότεροι τον γνωρίζουμε. Και ο άλλος ομιλητής είναι ο Φίβος Ζαφυρίδης. Ο Φίβος Ζαφυρίδης είναι και αυτός ψυχίατρος. Ήταν καθηγητής στο τμήμα ψυχολογίας μέχρι πρότινος. Ένας άνθρωπος με μεγάλη εμπειρία στον τομέα των εξαρτήσεων. Είναι ο άνθρωπος που ίδρυσε την ΘΑΚΙ, αργότερα το ΚΕΘΕΑ. Δεν θέλω να πω περισσότερο για τον Φίβο, γιατί είναι και δάσκαλός μου και δεν είμαι καθόλου αντικειμενικός. Ποιος θα ξεκινήσει, Φίβο? Ωραία. Ο Κάρολος Μάρξ, στα οικονομικά και φιλοσοφικά χειρόγραφά του που εξέδωσε το 1844, έδειξε με πιστικό τρόπο πώς οι παραγωγικές σχέσεις είναι αυτές τελικά που διαμορφώνουν τις κοινωνικές τάσεις και τις αξίες της ζωής, επικαθορίζοντας με αυτόν τον τρόπο τον απελευθερωτικό ή αλωτριωτικό για την ανθρώπινη ύπαρξη χαρακτήρα της κοινωνίας. Απέδειξε ότι η εκπλήρωση της υπόσχεσης του καπιταλιστικού συστήματος για ταχύτατη και αέναη οικονομική ανάπτυξη προϋποθέτει την αλωτρίωση του ανθρώπου και την καταστροφή του περιβάλλοντος και προέβλεψε ότι γι' αυτό ακριβώς το λόγο ο καπιταλισμός θα αποτελεί πάντα πηγή δυστυχίας για την ανθρώπινη ύπαρξη. Μερικές δεκαετίες αργότερα ο Έγκελς στο έργο του «Η καταγωγή της οικογένειας, της ιδιοκτησίας και του κράτους» έγραφε: «Ο καπιταλιστικός πολιτισμός κατάφερε πράγματα που οι παλιότερες κοινωνίες δεν θα ήταν σε θέση καν να φανταστούν. Τα πέτυχε όμως υποκινώντας τα πιο τρομερά ένστικτα και πάθη των ανθρώπων που αναπτύχθηκαν σε βάρος όλων των άλλων τους χαρισμάτων. Η χυδαία απληστία ήταν η κινητήρια ψυχή του καπιταλιστικού πολιτισμού από την πρώτη του μέρα μέχρι σήμερα. Πλούτος και πάλι πλούτος και ξανά πλούτος. Πλούτος όχι της κοινωνίας αλλά αυτού του συγκεκριμένου άθλιου ατόμου. Αυτός ήταν ο μοναδικός τελικός σκοπός». Και στη συνέχεια, επικαλούμενος τον κοινωνικό ανθρωπολόγο Μόργαν, προβλέπει ότι στο τέλος της ιστορικής πορείας του καπιταλισμού ορθώνεται η διάλυση της κοινωνίας, γιατί η συνεχής οικονομική ανάπτυξη περιέχει το στοιχείο της αυτοκαταστροφής. Στα 1896, όταν ο αναδιόμενος επιθετικός καπιταλισμός της ελεύθερης αγοράς αρχίζει να γίνεται αντιληπτός, ο νορβηγός θεατρικός συγγραφέας Ερίκος Ίψον, στο έργο του Τζον Γκάμπριελ Μπόρκμαν, περιγράφει ένα νέο τύπο ανθρώπου, προϊόν του νέου ήθους της νέας εποχής. Γιος μεταλλορύχου, ο Τζον Γκάμπριελ Μπόρκμαν έχει βάλει σαν στόχο της ζωής του την εξόριξη μεταλλευμάτων από τα σπλάχνα του βουνού, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα κάνει ευτυχισμένο τον εαυτό του και τους συνανθρώπους του. Εγωκεντρικός, αφοσιωμένος απόλυτα στην ιδέα της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων που θα οδηγήσουν την ανθρωπότητα σε ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη, χωρίς αναστολές προκειμένου να πετύχει τους στόχους του, με τυφλή πίστη στην ιδέα ότι η ανθρώπινη ευτυχία, άρα και η προσωπική του ευτυχία,
εξαρτώνται αποκλειστικά από την οικονομική ανάπτυξη, όντας αλωτριωμένος και αποξενωμένος, αδυνατή να αναγνωρίσει την προσωπική του δυστυχία. Τη διαχέει όμως τους ανθρώπους γύρω του και συνεχίζει να βαδίζει αμέριμνος προς την αυτοκαταστροφή του. Ήταν δύσκολο εκείνη την εποχή να αποδεχθεί κανείς την προφητεία του Ήψεν. Σήμερα όμως, με 120 χρόνια βιωμένης καπιταλιστικής ανάπτυξης, είναι εύκολο να αντιληφθούμε ότι το πεπρωμένο του John Gabriel Borkman είναι το πεπρωμένο του ανθρώπου στις μοντέρνες καπιταλιστικές κοινωνίες. Αν και ήδη από το 1832, ο Γάλλος ιατροφιλόσοφος Jean-Pierre Esquirol είχε διατυπώσει την άποψη ότι η ψυχοπαθολογία εξαρτάται άμεσα από τον πολιτισμό κάθε εποχής, η πρώτη εμπεριστατωμένη σύνδεση θα έρθει πολύ αργότερα το 1929 από τον Sigmund Freud με το βιβλίο του «Ο πολιτισμός πηγή δυστυχίας». Αυτή δεν είναι η μοναδική φορά που ένας πολιτικά συντηρητικός επιστήμων της ψυχικής υγείας, οθούμενος από την επαγγελματική του συνάφεια με τον ψυχικό πόνο, προσεγγίζει απόψεις ριζοσπαστών κοινωνιολόγων. Το 1980, ο επίσης πολιτικά συντηρητικός ψυχολόγος Carl Rogers, ιδρυτής του ρεύματος της ανθρωπιστικής ψυχολογίας, εγκαταλείποντας την επιστημονική του ουδετερότητα, παρότρινε τους ψυχοθεραπευτές να μην περιορίζονται σε απλά επιθέματα στην αντιμετώπιση των ψυχολογικών προβλημάτων, αλλά να στρατεύονται και στην κοινωνική αλλαγή. Αλλά για όσους παρόλα αυτά επιμένουν να αποπλαισιώνουν τα ψυχολογικά προβλήματα των ανθρώπων από τις εκάστοτε επικρατούσες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, η επιδημιολογική έρευνα του Σικάγο το 1938 έδειξε ότι οι πιθανότητες να πάθει κανείς σχιζοφρένεια ήταν 10 φορές μεγαλύτερη εάν ανήκε στα φτωχά στρώματα και κατοικούσε στις φτωχές συνοικίες της πόλης σε σύγκριση με τις εύπορες τάξεις. Την έρευνα του Σικάγου ακολούθησαν πάρα πολλές παρόμοιες έρευνες που συσχετίζουν οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες με την ψυχιατρική νοσηρότητα. Κλασική θεωρείται η έρευνα του Μάνχαϊμ της τότε Δυτικής Γερμανίας το 1963. Η περιοχή αυτή υπήρξε μια κατεξοχήν αγροτική περιοχή μέχρι το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οπότε μετά το τέλος του πολέμου με ταχύτατους ρυθμούς μετεβλήθη σε μία γρήγορα αναπτυσσόμενη βιομηχανική ζώνη. Στα περίπου 15 χρόνια της μετάβασης από την αγροτική κοινοτική οικονομία στη βιομηχανική ανάπτυξη και την συνεπακόλουθη αστιφιλία, η ψυχιατρική νοσηρότητα αυξήθηκε κατά περίπου 20%. Αλλά αν οι προβλέψεις και οι απόψεις των Μάρξ και Έγκελς και τόσων άλλων ακούγονται κάπως υπερβολικές, ίσως και απεσιόδοξες, τότε θα πρέπει να σας πω ότι η εικόνα που δίνουν οι πρόσφατες επιδημιολογικές έρευνες είναι ακόμα χειρότερη. Στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες, η ψυχιατρική νοσηρότητα και τα ψυχολογικά προβλήματα αυξάνουν με ταχύτητα τους ρυθμούς. Αυτό πιστοποιείται από ποικίλες επιδημιολογικές έρευνες που δημοσιεύονται τα τελευταία χρόνια. Κατάθλιψη, εξάρτηση από αλκοόλ και ναρκωτικά, εξάρτηση από το τζόγο και το ίντερνετ, εφηβική κατάθλιψη και αυτοκτονικότητα, ενδοσχολική βία, ποικίλες ψυχώσεις συνθέτουν μια απογοητευτική εικόνα για την κατάσταση της ψυχικής υγείας στο δυτικό κόσμο. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, στην έκθεσή της που δημοσιεύθηκε πριν λίγα χρόνια για την κατάσταση της ψυχικής υγείας, αναφέρει ότι αυτή τη στιγμή 25% του γενικού πληθυσμού των σύγχρονων δυτικών κοινωνιών πάσχουν από σοβαρά ψυχολογικά και ψυχιατρικά προβλήματα. Σύμφωνα μάλιστα με τα μοντέλα πρόγνωσης που χρησιμοποιούν, προβλέπουν ότι το 2050 το 50% των ανθρώπων στη Δύση θα πάσχουν από τέτοιου είδους προβλήματα. Στην πραγματικότητα αυτή η τεράστια αύξηση των δεικτών ψυχοπαθολογίας ξεκίνησε αμέσως μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Συμπίπτει με την άνευ όρων παράδοση των δυτικών κοινωνιών στην οικονομία της ελεύθερης αγοράς. Αυτή η επιλογή είχε και συνεχίζει να έχει δραματικές επιπτώσεις για τις ζωές των ανθρώπων.
Η κοινοτική συγκρότηση της ζωής, χαρακτηριστικό κυρίως της υπαίθρου, βαθμία υποχωρεί ή χάνεται εξαιτίας της συρρήκνωσης της αγροτικής οικονομίας. Μαζί της όμως υποχωρούν και οι συνυφασμένες με αυτόν τον τύπο οργάνωση της ζωής αξίες, όπως η αλληλεγγύη, η συντροφικότητα και η ασφάλεια. Οι κοινοτικές παραδόσεις που άλλοτε βοηθούσαν την ανθρώπινη ύπαρξη να προσδιορίσει το κέντρο της και να αναπτύξει στενές διανθρώπινες σχέσεις, υποτιμούνται σαν παροχημένες, ενώ υπερτονίζονται οι αρνητικές πλευρές τους. Δίνεται μονομερός έμφαση στην κάλυψη των υλικών και οικονομικών αναγκών, ενώ περιφρονούνται οι ανθρώπινες ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες για στενούς δεσμούς, αγάπη, ασφάλεια, αμοιβαία φροντίδα, δικαιοσύνη, ομορφιά και μέτρο. Κοινωνικοί θεσμοί, μέσα μαζικής ενημέρωσης και εκπαιδευτικό σύστημα, υποταγμένα στις ανάγκες της οικονομίας της αγοράς, προάγουν και επιβραβεύουν τις αρνητικές πλευρές της ανθρώπινης ύπαρξης, όπως τον εγωκεντρισμό, την ανταγωνιστικότητα και την χωρίς ηθικούς φραγμούς αναρρίχηση, γιατί αυτά τα χαρακτηριστικά είναι που συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση των κερδών. Η κοινωνική απορρίθμιση που προκαλείται από την οικονομία της ελεύθερης αγοράς αποδυναμώνει τους ψυχοκοινωνικούς μηχανισμούς ένταξης και ακυρώνει επίσης τους ένθετους εξισορροπητικούς μηχανισμούς για τα προσωπικά προβλήματα που προσέφερε η κοινωνική συνοχή. Το γεγονός αυτό έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία. Ευθύνεται για την έλλειψη νοήματος στις ζωές των ανθρώπων, προκαλεί ανασφάλεια, μοναξιά και αυξημένο άγχος. Και βέβαια όλα αυτά αποτελούν ιδανικό έδαφος για την ανάπτυξη ψυχώσεων, κατάθλιψης, κρίσεων πανικού, εξαρτήσεων και τόσων άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Οι πάσχοντες αναζητούν θεραπεία. Αλλά τι είδους και τι ποιότητα θεραπεία μπορεί να προσφέρει ένα οικονομικό πολιτικό σύστημα που προκάλεσε το ίδιο τα προβλήματα? Η πρώτη μέρημνα του συστήματος είναι να αποσιοποιηθούν πάση θυσία οι πραγματικές αιτίες των αδιεξόδων και των ψυχολογικών προβλημάτων του πολίτη, έτσι ώστε να πιστεί ότι αυτού του είδους τα προβλήματα είναι απολύτως προσωπικά και δεν σχετίζονται με τον οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Ο ρόλος αυτός ανατέθηκε στο κυρίαρχο ρεύμα των επιστημών της ψυχολογίας και της ψυχιατρικής, που με επιστημονικοφανή λόγο αποπλαισιώνει τα ψυχολογικά και τα ψυχιατρικά προβλήματα από το ευρύτερο περιβάλλον, τα κατηγοριοποιεί και συνεχεία τα αντιμετωπίζει ως προσωπικά προβλήματα. Ως τέτοια πλέον επιδέχονται ανάλογα με την περίπτωση και με τις πεποιθήσεις του θεράποντος φαρμακευτική ή ψυχολογική θεραπεία. Σε άλλες περιπτώσεις, στα πλαίσια πάντα της λογικής του συστήματος, προσφέρονται εναλλακτικές θεραπείες ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του καθενός. Τα εύπορα στρώματα μπορούν να στραφούν στην υπερκατανάλωση, στο lifestyle, στην επαγγελματική επιτυχία, την απόκτηση χρήματος και δύναμης, το τζόγο και το shopping therapy, την τελευταία μόδα στην υπερκατανάλωση. Για τους φτωχότερους προσφέρονται ναρκωτικά, συνταγογραφούμενα ηρεμιστικά, τηλεόραση, ποδόσφαιρο και φτηνά τυχερά παιχνίδια. Τέλος, υπάρχει και η διαφήμιση που εκμεταλλευόμενη την κρίζα πραγματικότητα της καθημερινής ζωής, συνταγογραφεί νέες υποσχέσεις ευτυχίας για τους πάσχοντες πολίτες. Μια ολόκληρη θεραπευτική βιομηχανία στήθηκε με σκοπό να ανακουφίσει τους πάσχοντες πολίτες. Με λίγα λόγια, ο καπιταλισμός κατάφερε ακόμα και τον ψυχικό πόνο που ο ίδιος προκάλεσε να τον χρησιμοποιεί ως πηγή πλούτου και εργαλείο στην αναθέρμανση της οικονομίας. Τέλος, τελειώνοντας, γιατί συμφωνήσαμε με το Θόδωρο το Μεγαλοοικονόμου να είμαστε σύντομοι για να γίνει συζήτηση, θα ήθελα να ακούσετε τι έγραψε ο ποιητής Γιάννης Νεγρεπότης για την αντιμετώπιση των ψυχώσεων ήδη από τη δεκαετία του 1970. Το ποίημα αυτό το έγραψε πολύ πριν οι πρόσφατες έρευνες των Ναβάρο και Γουίλκισον αποδείξουν ότι οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες
είναι αυτές οι οποίες βλάπτουν σοβαρά την υγεία των λαών, ενώ το μεγάλο κατακεφαλήν εισόδημα δεν αποτελεί καμία εγγύηση για καλή σωματική και ψυχική υγεία. Δεν θα σας το απαγγείλω, θα αφήσω τον Λουκιανό και Λαϊδόνι να σας το τραγουδήσει. Μια κοινωνία ολόκληρη που πάσχει από ψυχώσεις, με κέντρα ψυχιατρικά δεν πρόκειται να σώσεις. Η ψυχώση παραγωγό βαθύτερης αιτίας, κυρίως οικονομικής δομής της κοινωνίας. Στη θεραπεία παραλληλά θα πρέπει να κοιτάξεις απ' την αιτία ριζικά τον κόσμο να απαλλάξεις. Και το κακό στη ρίζα του αν το αντιμετωπίσεις, πολιτικο-οικονομικά θα πρέπει να χτυπήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους οργανωτές για την πρόσκληση που μου έγινε και με την ευκαιρία να είμαι εδώ απόψε. Θεωρώ αυτά που είπε ο Φίβος προηγούμενα σαν την βάση της περαιτέρω συζήτησης για ό,τι πούμε από εδώ και πέρα, τι είπα και εγώ, στην προϋπόθεση. Γιατί είναι σίγουρο ότι αυτό που λέμε ψυχική υγεία, με όλα τα ιδεολογήματα των διαφόρων ψυχιατρικών, ψυχολογικών σχολών και τα λοιπά, για το τι είναι ψυχική υγεία και από τι εξαρτάται και πώς εκφράζεται και όλα αυτά τα πράγματα, σαν ένα φαινόμενο του κοινωνικού ανθρώπου που υπάρχει εδώ σε αυτή τη κοινωνία, στο δοσμένο κοινωνικών σχέσεων, σε τελευταία ανάλυση, όχι με γραμμικό τρόπο βέβαια, αλλά με πάρα πολλές διαμεσολαβήσεις, αλλά σε τελευταία ανάλυση σχετίζεται και υπερκαθορίζεται από το σύστημα, από την οικονομία, ως σύστημα κοινωνικών σχέσεων. Η οικονομία δεν είναι τα νούμερα, δεν είναι η αριθμή, είναι οι σχέσεις μεταξύ ανθρώπων, όπως έχουν οργαστεί να είναι και να σχετίζονται μέσα σε αυτή την συγκεκριμένη κοινωνική οργάνωση. Και όταν μιλάμε για ψυχική υγεία, υπάρχουν δύο πλευρές. Η μία πλευρά είναι η ψυχική υγεία του καθενός από εμάς, πώς είμαστε, αν είμαστε καλά ή όχι και τι σημαίνει αυτό. Και ψυχική υγεία, πολλές φορές εννοούμε και το σύστημα ψυχικής υγείας, το οποίο θα πρέπει να υπάρχει προκειμένου να απαντήσει στις όποιες ανάγκες υπάρχουν και εκδηλώνονται εκάστοτε και να δώσει τις κατάλληλες απαντήσεις. Αυτά τα πράγματα είναι σε σχέση μεταξύ τους και ανεξαρτώνται. Το θέμα είναι λοιπόν ότι είμαστε σε μια εποχή, σε μια περίοδο που πολλαπλασιάζονται οι ανάγκες αυτού που λέμε ψυχική υγεία, είναι πιο πολύπλοκες την ίδια στιγμή ακριβώς που για τους ίδιους λόγους, από τους ίδιους ακριβώς λόγους που η ψυχική υγεία των ανθρώπων χειροτερεύει, ζητάει απαντήσεις, την ίδια στιγμή αυτή που θα ήταν εντεταλμένη για τις απαντήσεις καταραίει το σύστημα των υπηρεσιών. Έτσι, είναι ακριβώς αυτά τα δύο πράγματα πάνε μαζί για τους ίδιους ακριβώς λόγους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, και προσέξτε, έχει δώσει τον εξής ορισμό για την ψυχική υγεία. Έχει πει ότι είναι η κατάσταση, προσέξτε το αυτό,
συναισθηματικής ευεξίας, όπου το άτομο μπορεί να ζει και να εργάζεται με άνεση μέσα στην κοινότητα και να ικανοποιείται από τα προσωπικά του επιτεύγματα. Ας κάνουμε μια εδώ πέρα έλεγχο, να δούμε ποιος από εμάς ανταποκρίνεται εδώ πέρα σε αυτά τα χαρακτηριστικά που λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και αν μπορεί κανείς από εμάς να μπει αυτή τη στιγμή σε αυτόν τον ορισμό μέσα. Που σημαίνει δηλαδή ότι μιλάει για καταστάσεις που και ο ίδιος στη συνέχεια φυσικά το αναγνώριζε, ότι χρειάζονται συγκεκριμένα οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά μέτρα προκειμένου να υπάρξουν οι προϋποθέσεις για την ψυχική υγεία. Ένας πολύ γενικός και αφηρημένος ορισμός. Ζούμε αυτή τη στιγμή μια κατάσταση όπου με χίλιους δύο τρόπους τα τελευταία 5 χρόνια και πάρα πολύ ορατούς σε πολλές περιπτώσεις, έτσι, υπάρχει μια ραγδαία επιδείνωση της ψυχικής υγείας του κόσμου. Και μάλιστα πολλοί το χρησιμοποιούν μιλώντας για εθνική κατάθλιψη. Ξαφνικά μας έχει πιάσει μια εθνική κατάθλιψη, ας πούμε, γιατί δεν υπάρχει αναγκαία αντίσταση, αν θέλετε, σε αυτό που βιώνει αυτή η κοινωνία αυτή τη στιγμή. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ πόνος, πάρα πολύ οδύνη που εκφράζεται με χίλιους δύο τρόπους. Έτσι, υπάρχουν αυτά που συνήθως εμφανίζονται στις κρίσεις, που είναι οι αγχώδεις διαταραχές, είναι οι κρίσεις πανικού, είναι η κατάθλιψη, είναι οι αυτοκτονίες. Υπήρξε μία προσπάθεια τα τελευταίο διάστημα από διάφορους ανθρώπους που συζητούνται με τους κρατούντες και επιστήμονες υποτίθεται κτλ. Να μειώσουν π.χ. τη σημασία και μάλλον την έκταση που έχει πάρει αυτοκτονίες σε αυτή τη χώρα, που σημειωτέω είναι μία από τις χώρες με το χαμηλότερο ποσοστό αυτοκτονιών σε όλη την Ευρώπη και παρά το γεγονός ότι είναι η πρώτη χώρα αν θέλετε, που έχει το υψηλότερο ποσοστό ανόδου των αυτοκτονιών, εξακολουθεί και παραμένει από τα χαμηλότερα ποσοστά. Είχε πάντα, δηλαδή δεν συγκρίνεται με τη Φιλανδία, παραδείγματος χάρη, έτσι. Λοιπόν, παρόλα αυτά, το ποσοστό ανόδου είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τα νούμερα τα οποία γιατί η ίδια ο οργανισμός ο οποίος έδωσε το χρέος στους εταίρους, των εισαγωγικών εταίρους για το πώς είναι το χρέος μας για να μπούμε στο δούνο του και τα λοιπά, είναι αυτός που βγάζει και τα στοιχεία κάθε χρόνο. Βέβαια τώρα για 2013-2014 δεν έχουμε στοιχεία, αργούνε πάρα πολύ να βγούνε. Αλλά είχαμε το 2007 328 αυτοκτονίες σύμφωνα με την ΕΡΣΤΑΤ, εντάξει πάντα. Είχαμε 373 το 2008, 391 το 2009, μια μικρή μείωση το 2010 377 και το 2011 477, 26,5% επάνω. Το 2012 ήταν 508 σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο 7,5% επάνω. Αυτά όμως είναι στοιχεία της ΕΡΣΤΑΤ, τελείως αναξιόπιστα, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι πάρα πολλοί, για λόγους θρησκευτικούς, πολιτισμικούς και ό,τι άλλο θέλετε, δεν γνωστοποιούν ότι ο άνθρωπός μου αυτοκτόνησε. Έτσι. Και πάρα πολλά επίσης περιστατικά τα οποία φτάνουν στο νοσοκομείο ως απόπειρα αυτοκτονίας, δεν κοιτάει κανείς μετά, κατέληξε. Τι έγινε τις επόμενες 5 μέρες. Καταγράφεται ως απόπειρα αυτοκτονίας. Και βέβαια υπάρχει και το άλλο ερωτηματικό. Εάν κάποιος, λέμε ότι κάνει μια απόπειρα αυτοκτονίας για να συγκινήσει κάποιον παραδίπλα, δεν είναι ψεύτικη απόπειρα αυτοκτονίας. Κάποιος που κάνει απόπειρα και δεν τα καταφέρνει, όχι επειδή δεν το ήθελε, αλλά επειδή δεν του προέκυψε. Αυτό πού το καταγράφεις. Πού το καταλάβει τον άνθρωπο, ο οποίος ήθελε να αυτοκτονήσει, έκανε ό,τι μπορούσε και δεν τα κατάφερε. Έτσι, και έμεινε ανάπηρο οτιδήποτε άλλο. Δεν καταγράφεται σε αυτοκτονίες. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι τα τελευταία 5 χρόνια μιλάμε για ένα περίπου διπλασιασμό των αυτοκτονιών σε αυτή τη χώρα. Και από έναν την ημέρα, κατά μέσο όρο. Εντάξει, είμαστε κοντά στο 2 την ημέρα, πραγματικές αυτοκτονίες κατά μέσο όρο. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα σχετίζεται άμεσα, αιτιακά με την οικονομική κρίση, γιατί έχει με πλήθος έργων, αναφέρθηκε προηγούμενα και ο Φίβος, αυτές που κάνει τη δεκαετία του 30, γιατί τότε γίνανε οι πρώτες μεγάλες μελέτες από την κρίση του 30 που ξέσπασε στην Αμερική και στην Ευρώπη,
ότι η αυτοκτονία σχετίζεται με τα δυναμικά της εργασίας, με τον χώρο της εργασίας, ότι ο δείκτης ανεργίας είναι ο βασικός προγνωστικός παράγοντας για το ποσοστό των αυτοκτονιών σε κάθε κοινωνία, ιδιαίτερα καπιταλιστική κοινωνία, τις προηγουμένες καπιταλιστικές κοινωνίες, εκεί ισχύει αυτό το πράγμα κυρίως, ότι σύμφωνα με κάποιες έρευνες κάθε 3% της αύξησης ανεργίας συνοδεύεται από 5% της αύξησης των αυτοκτονιών και βέβαια με 30% θανάτους από χρήση αλκοόλ, εντάξει αυτό είναι μία άλλη παράμετρος, και ότι υπάρχει μία, αν θέλετε, μία αιτιακή σχέση ανάμεσα που έχει παρατηρηθεί και τα τελευταία 20-30 χρόνια από τις χώρες που πέρασε το Διεθνές Νομικό Ταμείο. Παραδείγματος χάρη στη Νότια Κορέα το 1998, όπου ήταν μία από τους σταθμούς της διαδρομής του Δουνουτού, εκεί ήταν να γίνουν εκλογές παραδείγματος χάρη, όπου τα μισά κόμματα δεν συμφωνούσαν με τα μέτρα του Δουνουτού και το Δουνουτού ανέβαλε τις εκλογές για να συμφωνήσουν και τα 4 κόμματα που κατεβαίνουν στις εκλογές ότι θα παρθούν τα μέτρα αυτά και έτσι επετράπη να γίνουν εκλογές το 1998 στην Κορέα. Εκεί τι είχε γίνει λοιπόν? Υπήρξε λόγω των μέτρων αυτών και της φοβερής κρίσης που είχε ξεσπάσει τη δεκαετία του 90 επιδημία αυτοκτονιών της τρίτης ηλικίας, ομαδικές αυτοκτονίες, όπου στην πραγματικότητα ήταν, αν θέλετε, αυτοκτονίες οι οποίες ήταν προκαλούμενες από τον λόγο πολιτισμικών παραδόσεων από τον αρχαιότερο στην οικογένεια για να μπορέσει να ζήσει νεότερη γενιά. Δηλαδή μαζευόντουσαν οι άνω των 55, των 60 κτλ. Αυτοκτονούσαν μεταξύ τους με τη βοήθεια ο ένας τον άλλον, ας πούμε, για να μπορέσει ακούγεται. Λοιπόν, αυτό είναι ένα χαριστικό παράδειγμα, ας πούμε, τις άλλες χώρες έχει πάρει διαφορετικές άλλες μορφές. Λοιπόν, υπάρχει μια αιτιακή σχέση, λοιπόν, και όχι μόνο με την ανεργία, αλλά και με τις συνθήκες της εργασίας. Ιδιαίτερα σε εποχές κρίσης, όπου καταλαβαίνουμε τι σημαίνει ελαστικοποίηση της εργασίας, τι σημαίνει επισφάλεια, ανασφάλεια, ας πούμε. Θυμάμαι μια ασθενή, παραδείγματος χάρη, τη λέω ασθενή εισαγωγικών, η οποία ερχόταν γιατί είχε μια κατάθλιψη, οικογενειακά προβλήματα κτλ. Και ζούσε δούλευε σε μια φαρμακευτική εταιρεία, η οποία εν τέλει έκλεισε, αλλά πέρασε χρόνος για να κλείσει και κάθε μέρα περίμενε το τηλεφώνημα που θα ερχόταν από το λογιστήριο αν θα είναι η σειρά της. Κάθε μέρα ερχότανε και για ένα διαφορετικό όνομα, ότι αυτός απολύεται, η άλλη απολύεται και το καθεξής. Και κάθε συνάντηση που είχαμε, κάθε 15 μέρες, ήταν ότι αυτό το τηλεφώνημα άκουσα κάτι να λένε, αλλά τελικά δεν ήταν για μένα, ευτυχώς. Και ζούσαν άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι, με αυτή την αγωνία σε πάρα πολλές επιχειρήσεις. Και αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, υπήρχε και στη Γαλλία και σε όλη την Ευρώπη, ας το πούμε. Ξέρουμε για την France Telecom, ας πούμε, την επιδημία των αυτοκτονιών που είχε υπάρξει, ας πούμε, με όλες αυτές τις αναδιαρθρώσεις που γινόντουσαν κτλ. Λοιπόν, είναι ακριβώς και η ανεργία και η εργασία σχετίζονται κυρίως αυτές με το θέμα της αυτοκτονίας μέσα στο σύστημα αυτό. Υπάρχει λοιπόν, και αναφέρθηκε και ο Φίβος προηγούμενος σε αυτό το πράγμα, μια διαχρονική σχέση ανάμεσα στις κρίσεις του καπιταλισμού και τα προβλήματα της ψυχικής υγείας. Έχει παρατηρηθεί λοιπόν ότι όταν είναι το σύστημα στην οικονομική άνθηση, τώρα δεν ξέρω αν θα ξανυπάρξει ποτέ στην οικονομική άνθηση, αν αυτή είναι η βασική τελειωτική κρίση βέβαια που έχει μπει τώρα, αλλά στην περίοδο της οικονομικής άνθησης είχες καλύτερες συνθήκες, μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά εργασίας, με αποτέλεσμα και άνθρωποι οι οποίοι είχαν σοβαρά, είχαν οριακή εργασιακή ικανότητα να βρίσκουν απασχόληση. Ακόμα και η ψυχιατρική σε αυτές τις περιόδους να γίνεται πολύ φιλελεύθερη, να λέει ότι ναι, και η πιο σοβαρή αρρώστια γίνεται καλά, θεραπεύεται, ακολουθούσε ένα αποκαταστασιακό, αν θέλετε, χαρακτήρα. Σε αντίθεση με τις περιόδους της οικονομικής κρίσης, και μετά ήταν το 1880 και μετά ήταν κυρίως το 1929-30 κλπ, όπου σε αυτές τις περιόδους είχες τον πλήρη αποκλεισμό από την αγορά εργασίας όχι μόνο των ανθρώπων με προβλήματα ψυχικής υγείας αλλά και των λεγόμενων κανονικών ανθρώπων εντός αγωγικών,
Και είχες βέβαια την αύξηση της ψυχιατρικής νοσηρότητας, την αύξηση της όδου στα ψυχιατρία, όπου αυξήθηκε την εποχή εκείνη, μάλιστα του 30, στην Αμερική, είχε αυξηθεί φοβερά εν μέσω κρίση ο προϋπολογισμός των ψυχιατρίων. Έτσι. Και μειώθηκε μόνο την περίοδο του πολέμου. Δηλαδή, πολύ χαρά. Σήμερα, τι έχουμε. Σήμερα, εν μέσω αυτής της κρίσης, της φοβερής ανεργίας κτλ., οι προϋπολογισμοί της ψυχικής υγείας φυσικά περικόπτονται. Δηλαδή, όχι μόνο εκεί που θα χρειαζόταν, βέβαια, υπήρχε το ψυχιατρίο τότε, δεν μιλάμε για το ψυχιατρίο. Εκεί που θα υπήρχε η μεγαλύτερη, αν θέλετε, πώς το λένε, ανάγκη, ώστε οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας να δώσουν απαντήσεις σε ανθρώπους, αυτή τη στιγμή αυτές, πώς το λένε, κόβονται τελείως. Γιατί ακριβώς υπάρχει το θέμα του νεοφιλελευθερισμού. Υπάρχει λοιπόν μέσα σε όλη τη διαδρομή του καπιταλισμού το εξής πράγμα. Ότι ο καπιταλισμός στην υγεία και στην ψυχική υγεία είναι συνδεδεμένος με τον ριζικό, αν θέλετε, διαχωρισμό μεταξύ υγείας και αρρώστιας. Κάποτε, παλιά, προ-καπιταλισμού, ήταν ο άνθρωπος που ήταν άρρωστος. Είμαι άνθρωπος και πονάω. Υποφέρω, είμαι άρρωστος. Η ιατρική που αναπτύσσεται και ως αντίγραφο της ιατρικής, η ψυχιατρική, τα τελευταία 200-250 χρόνια, κάνει την αρρώστια ένα αντικείμενο το οποίο αποχωρίζει τον άνθρωπο ο οποίος πάσχει. Αποχωρίζεται η οδύνη του ανθρώπου από την αρρώστια. Ερευνώ την αρρώστια, με νοιάζει μόνο η αρρώστια και βάζει αυτό το πράγμα στην ψυχική υγεία. Με νοιάζει η σχιζοφρένειά σου, με νοιάζει η κατάθλιψή σου, δεν με νοιάζει εσύ που την έχεις, που είσαι εσύ που είσαι ο άνθρωπος που υποφέρει. Και έτσι χωρίζεται η υγεία από την αρρώστια, το θετικό και το αρνητικό. Και την αρρώστια την αναλαμβάνει το σύστημα υγείας, το θέμα της υγείας, δηλαδή του παραγωγικού και του μη παραγωγικού. Έτσι, υγιής είναι ο παραγωγικός, άρρωστος είναι ο μη παραγωγικός. Αυτά τα δύο πράγματα διατρέχουν, αν θέλετε, και ένα βασικό κριτήριο στην ψυχική, σε αυτό που συνήθως κρίνεται ως ψυχική διαταραχή, είναι η μη παραγωγικότητα του ανθρώπου. Λοιπόν, βέβαια, σε αυτές τις περιόδους της κρίσης, διαχρονικά, ο αριθμός των μη παραγωγικών, των περιττών, διαδικασία της περιττοποίησης, αν θέλετε, όλο και μεγαλύτερων στρωμάτων, αυξάνεται. Έτσι. Λοιπόν, προκαλείται από το σύστημα το ίδιο, αλλά και άνθρωποι που δεν είχαν προβλήματα ψυχικής υγείας θεωρούνται περιττοί για το σύστημα, ας πούμε. Λοιπόν, είναι αυτό το πράγμα το οποίο ζούμε αυτή τη στιγμή, μια τέτοια κατάσταση διεθνώς, που δεν αφορά μόνο την Ευρώπη, αφορά όλο τον πλανήτη αυτή τη στιγμή, που έχει να κάνει με τα τελευταία 40-50 χρόνια, αλλά έχουμε τις σκληρές εφαρμογές του σήμερα, του λεγόμενου νέου φιλελευθερισμού στην υγεία και στην ψυχική υγεία. Ο νεοφιλελευθερισμός τι μας φέρνει στην υγεία και στην ψυχική υγεία? Αυτό που φέρνει είναι το εξής, ότι η κοινωνία δεν έχει καμία υποχρέωση, το κράτος, να παρέμβει όταν έχεις δυσκολία, είτε από φυσικά αίτια, είτε από κοινωνικά οτιδήποτε άλλο. Είναι δική σου υποχρέωση, ατομική υποχρέωση, να βρεις τρόπους να αντιμετωπίσεις το όποιο πρόβλημα έχεις. Είναι, πώς το λένε, η πλήρης ιδιωτικοποίηση, αν θέλετε, του κοινωνικού κράτους. Αυτό το ζούμε εμείς στην περίοδο της κρίσης, αλλά στην ψυχική υγεία είχε ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια με επίδραση από τη σχολή του Σικάγου στις Ηνωμένες Πολιτείες, παραδείγματος χάρη, όταν ο Ρίγκαν, παραδείγματος χάρη, ήταν κυβερνήτης Καλιφόρνια. Πριν γίνει πρόεδρος, ήταν κυβερνήτης Καλιφόρνια. Και τότε, τι είχε κάνει? Είχε στην πολιτεία του σπεύσει να κλείσει τα ψυχιατρία και να απολύσει και προσωπικό και τους ασθενείς στον δρόμο, στο όνομα ότι η κυβέρνηση τότε είχε βγάλει μία σύνταξη που μπορούσαν να την πάρουν και να ζήσουν χωρίς κανένα υποστηρικτικό σύστημα. Λοιπόν, ήταν οι πρώτες εφαρμογές. Ήδη σχεδόν όλες οι πολιτείες της Αμερικής έχουν κλείσει τα ψυχιατρία, έχουν πλήρως ιδιωτικοποίηση την ψυχική υγεία. Το ίδιο πράγμα γίνεται σε όλη την Ευρώπη σήμερα και το ίδιο πράγμα έχει ξεκινήσει να γίνεται και σε αυτή τη χώρα. Ξέρετε ότι μέχρι να γίνουν εκλογές στις 25 του Γενάρη ήταν επικρεμάμενο, δηλαδή αυτό το μήνα που μιλάμε τώρα, ήταν επικρεμάμενο το κλείσιμο των ψυχιατρίων. Έπρεπε να κλείσουν γιατί έγινε μεταρρύθμιση σε αυτή τη χώρα. 30 χρόνια που δεν έγινε απολύτως τίποτα. Χωρίς να υπάρχει κανένα υποστηρικτικό σύστημα, απολύτως τίποτα. Λοιπόν, είναι ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι αυτή τη στιγμή δεν σε κλείνει στο ψυχιατρίο, είναι μια άλλη μορφή βίας του συστήματος, είναι η εγκατάλειψη. Η εγκατάλειψη στο χώρο
του αβοήθητου, του χώρου ο οποίος είναι μόνος και όταν θα γίνει ενοχλητικός μπορεί να τον πάρουμε, να τον ησυχάσουμε λίγο, να τον δέσουμε, να τον καθυλώσουμε, να του κάνουμε μερικές ενέσεις, να ησυχάσει ξανά πάλι στον δρόμο. Αυτό είναι το σύστημα το οποίο είναι σε εφαρμογή αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη. Έτσι, στην Αγγλία υπάρχει μια δικασία ιδιωτικοποίηση χωρίς προηγούμενο, στη Γαλλία το ίδιο πράγμα και παντού. Η Ελλάδα πρόσφατα το πειραματώσε που τα πράγματα αυτά πέρανε τις πιο οξύες μορφές τους. Λοιπόν, άρα σε μια περίοδο που έχουμε μια πολλαπλασιασμό και μια κλιμάκωση, αν θέλετε, των αναγκών, γίνονται πιο πολύπλοκες των ανθρώπων όλων των, για το θέμα της ψυχικής υγείας, έχουμε την κατάρρευση των υπηρεσιών. Και έχουμε γενικά ένα γενικό, και με αυτό θα θέλω να κλείσω τώρα, αν θέλετε, εκβιασμό απέναντι σε όλη την κοινωνία. Ποιος είναι ο εκβιασμός που ζούμε, αν θέλετε, από το σύστημα εδώ και 5 χρόνια. Έχει πάρει διάφορες μορφές, είναι το θέμα το εξής, είναι η συλλογική ενοχοποίηση. Ότι για ό,τι έχει γίνει, φταίμε όλοι. Το είχε πει ο Πάγκαλος με τη γνωστή φράση, το μαζί τα φάγαμε, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, κάθε φορά, ξέρετε, μέχρι πρόσφατα, που γινόταν, ήταν να, ξέρω, να πωλήσουν έναν κλάδο υπαλλήλων ή οτιδήποτε άλλο, ψάχναμε, βρίσκαμε τι σκάνδαλο έχει γίνει εκεί πέρα και το θυμόμαστε, το μεγαλοποιούσαμε κτλ. Ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις πάντα μέσω ΜΜΕ, ας πούμε, να στοχοποιηθεί ο συγκεκριμένος κλάδος και να απολυθεί. Φταίμε λοιπόν όλοι εμείς, συλλογική ενοικοποίηση. Και πλάι σε αυτό και μαζί με αυτό το δεν υπάρχει άλλη λύση. Ότι αυτό είναι αναπόφευκτο να γίνει. Δεν γίνεται τίποτα άλλο. Γιατί δεν γίνεται τίποτα άλλο? Γιατί δεν θα έρθει η επόμενη δόση. Είχαμε μάθει μέχρι τώρα ότι γίνεται διαπραγματεύσεις, ξανά διαπραγματεύσεις και πρέπει να υποταχθείς γιατί δεν θα έρθει η δόση, άρα θα χρεοκοπήσουμε. Δηλαδή οι ήδη χρεοκοπημένοι, αυτοί που ήδη είναι χρεοκοπημένοι, θα χρεοκοπήσουν. Άρα στο όνομα λοιπόν της μη χρεοκοπίας που δεν υπάρχει άλλη λύση, ποιος είχε πει ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική? Η Θάτσερ βέβαια. Το Τίνα, το γνωστό. Δεν ξέρω, αλλά την βάζουμε, εντάξει. Δεν υπάρχει άλλη λύση εναλλακτική. Η μόνη λύση είναι αυτό που λένε οι εταίροι. Συγγνώμη, δεν είναι εταίροι, είναι η Τρόικα, ας πούμε, εντάξει. Δεν είναι θεσμοί, είναι η Τρόικα. Κακώς τη λέμε θεσμούς. Λοιπόν, είναι αυτό ακριβώς το πράγμα που υπάρχει. Συλλογική ενοχοποίηση, δεν υπάρχει άλλη λύση. Τώρα λοιπόν, και ο κόσμος φυσικά σε αυτό το πράγμα τι δημιουργεί? Δημιουργεί μια παθητικοποίηση του κόσμου. Ότι το πράγμα τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορεί ο καθένας να κοιτάξει πώς θα επιβιώσει την οικογένειά του, όταν οι οικογένειες αυτή τη στιγμή είναι σε φοβερή κρίση. Όταν το ξέρετε αυτό το πράγμα, ότι σε όλη την Ευρώπη το ποσοστό των ανθρώπων, των παιδιών που είναι στις οικογένειες, έχει βρεθεί και σε 48%. Και στην Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια κατά 12% φτάσαμε 46%. Δηλαδή δεν φεύγει όλος από το σπίτι, μένει με μπαμπά και μαμά. Υπάρχουν, δηλαδή η σύνταξη όποιος την παίρνει, δηλαδή ζει τα παιδιά τους, ζει ξέρω εγώ τα νύψα τους, ζει όλους γύρω. Δηλαδή μια τέτοια κατάσταση που υπάρχει αβεβαιότητας, ανασφάλειας. Άρα υπάρχει μια προσήλωση στην ατομική επιβίωση. Εξού και τα εγωιστικά, δηλαδή τα ατομοκεντρικά ένστικα κτλ. Ο θυμός ο οποίος βγαίνει και παίρνει ποικίλες μορφές και υποφελούνται κάποια, αν θέλετε, διάφοροι ρατσισμοί, νεοναζισμοί και όλα αυτά τα πράγματα, στο πούμε, από την εξατομίκευση. Λοιπόν, σε αυτή την παχητικοποίηση του κόσμου, ας πούμε, που κοντάρει και το σύστημα. Υπάρχει βέβαια από την εμπειρία μας, σαν χώρα, αλλά όχι μόνο σε εμάς, εκτός από αυτή την παχητικότητα, εκτός του να λες ότι δεν είμαι... Είμαι αντικείμενο στην κατάσταση και όχι το υποκείμενο στην κατάσταση. Υπάρχει και αντιμετώπιση ως ενεργών υποκειμένων. Υπάρχει η ψυχολογία της αντίστασης. Το πώς δηλαδή αναγνωρίζουμε τη σοβαρότητα της κατάστασης που υπάρχει, αναγνωρίζουμε το βάθος της κρίσης, όχι για να υποταχτούμε σε αυτήν, αλλά για να την αντιμετωπίσουμε. Η αντιμετώπιση, και αυτό είναι δείγμα ψυχικής υγείας. Θα σας πω για πρώτη φορά πού είχε βρεθεί αυτό το πράγμα. Όταν λοιπόν η ψυχολογία του ατόμου έρθει και ενωθεί με την ψυχολογία της ομάδας. Το κανείς δεν είναι μόνος να το εννοούμε. Το κανείς δεν είναι μόνος, ακόμα και ο άνθρωπος ο οποίος έχει σοβαρό πρόβλημα ψυχικής υγείας, όχι να απομονώνεται, αλλά να είμαστε δίπλα του. Λοιπόν, αυτό είχε φανεί στην αντίσταση. Μπορεί να μην έχουμε τους Γερμανούς με στρατιωτική κατοχή, τους έχουμε αλλιώς, αλλά το 41-44. Τα πρώτα χρόνια της πείνας, εντάξει, που υπήρχε ο φόβος, ο πανικός και κανείς δεν έκανε τίποτα, πέραγε πάρα πολύ αυτός ο φόβος, αν θέλετε. Όταν λίγο αργότερα ξεκίνησε η αντίσταση
και όταν πραγματικά δυναμώσαν τα κινήματα κτλ., τότε γίνανε, όπως ξέρετε, και πιο μεγάλες σφαγές. Χιλιάδες σφαγήκαν. Το δίστομο, τότε που δεν σταμάταγε όμως. Σφαγές γινόταν και δεν σταμάταγε. Ο κόσμος το είχε πάρει πάνω. Και τότε κάποιοι ψυχίατροι εκείνης εποχής είχαν βρει ότι δεν υπήρχε άγχος, δεν υπήρχε αϋπνία, δεν υπήρχε κατάθλιψη, δεν υπήρχαν τα λεγόμενα νευρωσικά συμπτώματα που έχουμε σε τέτοιες καταστάσεις φόβου. Εμφανιστήκανε τότε μετά τη βάρκιζα. Λοιπόν, υπάρχει ένα βιβλίο, η ψυχοπαθολογία της πείνας του φόβου και του άγχους, εσείς όταν το διαβάσετε, το οποίο περιγράφει ακριβώς αυτά τα πράγματα. Έχει εξαφανιστεί σχεδόν τα χρόνια 43, 44, 45, αρχή εκεί, αυτά τα συμπτώματα. Λοιπόν, γιατί υπήρχε η αντίσταση. Άρα αυτό δείχνει, ας πούμε, πώς αυτά τα πράγματα έχουν μια πηγή, μια βάση στο κοινωνικό μας είναι, στο πώς είμαστε, στο πώς σχετιζόμαστε και πώς πραγματική θεραπεία δεν είναι ψυχίατρέ μου, δεν μπορώ να κοιμηθώ, πάρε το ηρεμιστικό σου, αλλά είναι να καταλάβω τις αιτίες που μου το προκαλούν και να τις δω σε αυτές. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα έχουμε χρόνο για κουβέντα. Έχουμε κάμποσο χρόνο. Υπάρχει ένα μικρόφωνο εδώ, Ηλία, θα μας κάνει τη χάρη. Ε. Φτάνει μέχρι τη μέση περίπου το καλώδιο. Όποιος θα ήθελε. Θέλω να ρωτήσω γιατί αναφερθήκατε στις ομαδικές αυτοκτονίες στην Ωραία. Ο άνθρωπο της ηλικίας του 50 αυτοκτονούσε ουσιαστικά για να δώσουν μια ευκαιρία στην άλλη γενιά. Ήθελα να ρωτήσω πώς η διαφορά έχει αυτό, γιατί αυτοί αυτοκτονούσαν για να λύσουν το πρόβλημα κάποιων άλλων. Ενώ συνήθως στην αυτοκτονία μπορεί να θεωρηθεί ίσως θυσία, γιατί συνήθως το αδιέξοδο στην αυτοκτονία είναι αυτό το προσωπικό ότι δεν μπορώ να λύσω το δικό μου, έτσι δεν είναι. Ή όχι, ναι, ήταν αυτοκτονία. Ήταν οργανωμένο. Ναι, η αυτοκτονία είναι μια ατομική επιλογή. Που είναι το δικό μου αδιέξοδο, ουσιαστικά. Ναι, το αποφασίζει κάποιος και αυτό έχει μεγάλη σημασία να το καταλάβουμε, ότι δεν είναι απλά αρρώστια. Αισθάνομαι παγιδευμένος, αν δεν έχω διέξοδο. Δεν μπορώ να αντέξω από τη μία ότι πρέπει να επιβιώσω και από την άλλη υπάρχει μια κατάσταση που δεν μπορώ να την αντέξω. Αισθάνομαι μόνος, αβοήθητος και αποφασίζω να βγω έξω με αυτόν τον τρόπο. Εκεί υπήρχε ένα πολιτισμικό παράγοντα στη Νότια Κορέα, το οποίο έχει μια παράδοση αυτό το πράγμα. Η παλιά γενιά να αφήσει χώρο για τη νέα γενιά. Εντάξει, δεν το έχουμε εδώ αυτό το πράγμα. Δεν λέω να το αποκτήσουμε προς Θεού, αλλά λέω ότι. Και ήθελα να κάνω και μια άλλη ερώτηση σχετικά με την αντιμετώπιση της ψυχικής υγείας σε παγκόσμιο ή πανευρωπαϊκό επίπεδο τουλάχιστον. Στη Γερμανία υπάρχει μια διαφορά στο ότι κάποια χρόνια τώρα υπάρχει η συνθήκη που κάποιος ψυχικά ασθενής αποφασίζει όταν είναι καλύτερα τον τρόπο που θέλει να τον χειριστούν όταν δεν θα είναι καλά. Αυτό όχι, δεν είναι. Όχι. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ευχαριστώ πολύ. Δεν αποφασίζει. Είσαι στη Γερμανία, έχει από τα πιο σκληρά, πέρα από εξαιρέσεις, νησίδες που είναι πολύ πρωτοποριακές. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμη, τις έχω αφήσει 10 χρόνια πριν. Είναι από τα πιο σκληρά συστήματα. Δηλαδή είχα επισκεφθεί εγώ το 1996 στη Φραγκφούρτη και έπεσα από τα σύννεφα. Δεν το περίμενα αυτό το πράγμα. Ο ήλιος έξω, 7 η ώρα, κλειδωμένη στα δωμάτια, ας πούμε. Κλειδωμένη στα δωμάτια. Ήταν πεντακάθαρο μέσα το τμήμα οξέων. Όταν λέω πεντακάθαρο, όσο πιο καθαρό είναι ένα μέρος, τόσο πιο μεγάλη είναι η καταπίεση. Το καταλαβαίνει κανείς γιατί αυτό το πράγμα. Να μην υπάρχει γόπα, μία γόπα κάτω. Και λες, μα είναι δυνατόν. Έχουμε να κάνουμε με σοβαρά ψυχικά πάντα στο τμήμα οξέων περιστατικών. Είναι τόσο καθαρό, τόσο γερμανικό. Άρα, μήπως υπάρχει τόση καταπίεση που βάλει αυτή την καθαριότητα. Μήπως η καθαρότητα τελικά, και όχι μόνο η καθαρότητα του πατώματος, η καθαρότητα της ψυχής μας, η καθαρότητα της φυλής μας, περιλαμβάνουν πάρα πολύ αποκλεισμό και πολύ καταπίεση. Δηλαδή, το ένιωσα αυτό εκεί πέρα. Δηλαδή, έτσι έβλεπες μέσα από το μικρό το παραθυράκι, έτσι έχουν δημιουργήσει στα δωμάτια τους. Έτσι. Τι να πω. Αυτό το είδα, το ζήσα, ας πούμε, στην Γερμανία. Και δεν νομίζω ότι γίνει καλύτερο τώρα. Έτσι. Όλο αυτό που λέτε με την καθαριότητα, πέρα από το ότι μπορεί να κρύβει διάφορους λόγους που δεν ξέρω ψυχαναγκαστικούς πώς λειτουργούν οι άνθρωποι, αλλά θεωρώ ότι δεν δέχονται βασικές πλευρές της φύσης τους.
όλο αυτό το πράγμα που είναι αυτή η καταπίεση. Νομίζω ναι. Και το ρώτησα για τη Γερμανία, γιατί είχα ακούσει για τη Σαντίνη και μου έκανε εντύπωση, γιατί η Γερμανία είναι, ας πούμε, κέντρο του ορθολογισμού και συνήθως ο ορθολογισμός. Όσο μεγαλύτερος είναι, τόσο περισσότερο είναι οπτικός και η εχθρότητα απέναντι σε αυτό που δεν εμφανίζεται ορθολογιστής, ας πούμε. Και γι' αυτό το ρώτησα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω παρατηρήσει από τον κύκλο μου και από εμένα. Βλέπω ότι απασχολούσε πολύ τον κόσμο. Είναι ο φόρος του αγνώστου. Δηλαδή είναι έτοιμοι να αποδεχτούν μικρόφωνο, δύο κοντά. Συνέπεια, οποιοδήποτε μέτρο, αρκεί να μην είναι άγνωστο για αυτούς. Συμβαίνει, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το φόβο για να προχωρήσουμε πιο μπροστά. Το θέμα της ασφάλειας, το να αισθάνομαι ασφαλής, είναι από τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες. Στην κλίμακα των αναγκών, που είναι το νερό, το οξυγόνο, το φαγητό, ας πούμε, κατόπιν είναι η ασφάλεια. Η αίσθηση, και τι είναι η ασφάλεια. Η ασφάλεια δεν είναι η απουσία απλά και μόνο του προσφανούς κινδύνου. Είναι και η αίσθηση ότι καταλαβαίνω σε ποια πραγματικότητα είμαι και μπορώ να προβλέψω το μέλλον, δηλαδή τι έχει. Και ότι από κοινού μπορούμε να δούμε και ψάχνουμε να δούμε να είμαστε ασφαλείς απέναντι σε αυτό. Όχι, συζητάμε ότι αυτή είναι η κατάσταση και δεν είναι κάτι άλλο, δεν κρύβεται κάτι άλλο. Λοιπόν, και ζούμε σε μια κοινωνία, και όχι μόνο τώρα λόγω κρίσης, η οποία λειτουργεί πάνω στη βάση της παραγωγής ανασφάλειας. Έτσι, αυτή είναι η κοινωνία που ζούμε, βασική ανθρώπινη ανάγκη. Λοιπόν, πάνω σε αυτό ποντάρει το σύστημα, τα ξέρουν πάρα πολύ καλά. Αν βγει και ο Δήμος, νομίζω προηγούμενα, και οι ψυχαναλυτές και διάφορες άλλες φορές έχουν βοηθήσει πάρα πολύ τους μηχανισμούς χειραγώγησης του συστήματος της μπάζας που λέμε, των ανθρώπων γενικότερα, των λαών, των κοινωνιών κλπ. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν του φόβου είναι ένα βασικό εργαλείο διαχείρισης, αν θέλετε, για να περάσουν διάφορες πολιτικές τις οποίες θέλουν. Δηλαδή, άμα σε φοβούνται, σε παραλύουν στην... Συγγνώμη, πρέπει να το βρω για να το διαβάσω αυτό, γιατί αυτό το πράγμα είχε παρανομιστεί η στρατηγική του φόβου, δηλαδή η στρατηγική της παράλυσης, η στρατηγική της παράλυσης του εχθρού, προέρχεται από, αν θέλετε, στρατιωτικούς, στρατιωτικές, το λεγόμενο σοκ και δέος που εφαρμόστηκε στην οικονομία, ξεκίνησε, αν θέλετε, πιο συγκροτημένα μάλλον δημοσιεύτηκε στον πόλεμο στο Ιράκ. Θυμάστε ότι στην τηλεόραση και να βλέπαμε τους βαλμούς που γινόντουσαν και όταν... Λοιπόν, πώς το περιγράφω. Ότι η δύναμη επιβολής πρέπει να αποκτά τον έλεγχο του περιβάλλοντος και να παραλύει, είναι αυτό η CIA, έτσι, και να επιβαρύνει τον τρόπο με τον οποίο ο αντίπαλος αντιλαμβάνεται και κατανοεί τα γεγονότα, έτσι ώστε ο εχθρός να είναι ανίκανο να τις δει. Το οικονομικό σοκ λειτουργεί με βάση μια παρόμοια θεωρία, την εικασία ότι οι άνθρωποι μπορούν να προβάλλουν αντίσταση σε σημαντικές αλλαγές, την περικοπή ενός προγράμματος υγείας ή μια εμπορική συμφωνία, αλλά αν συμβούν ταυτόχρονα δεκάδες αλλαγές προς κάθε κατεύθυνση, τότε εδραιώνεται ένα αίσθημα ματαιότητας και ο πληθυσμός περιέρχεται σε κατάσταση αδράνειας. Είναι μια συγκεκριμένη στρατηγική η οποία χρησιμοποιείται, ότι βάζει από τις ενεργείες παραλύσεις, δεν έχεις διέξοδο. Πρέπει να το κάνεις. Γιατί θα έχει bank run. Γιατί δεν θα πηγαίνει στην τράπεζα και δεν θα βγάζει τίποτα. Γιατί, ας πούμε. Και πάμε στην τράχμη και το ένα και το άλλο, αυτός ο διαρκής φόβος. Την ίδια στιγμή φταίμε κιόλας που το κάναμε αυτό, γιατί εμείς είχαμε μια, ξέρω, είμαστε καταναλωτικά όντα, θέλαμε να πηγαίνουμε διακοπές, τώρα μην πηγαίνουμε διακοπές, δεν έπρεπε να ξέρω τι θέλαμε. Εντάξει, δεν υπάρχει άλλη λύση. Λοιπόν, εάν δεν υπάρχει εναλλακτική, okay, τι είναι αυτό, πώς κατασκευάζεται αυτό το πράγμα, το οποίο σερβίρει τον εχθρό. Τι βρίσκεται, τι συμφέρον κρίνεται προς αυτήν την καλλιέργεια του φόβου. Πώς αυτό το πράγμα αποδομείται. Να δούμε δηλαδή ποια συμφέροντα κρύβονται και το παρουσιάζουν έτσι. Μήπως υπάρχει άλλη λύση. Μήπως οι τράπεζες θα έπρεπε να μην ανήκουν εκεί και να ανήκουν κάπου αλλού, παραδείγματος χάρη. Ποιος παίρνει αποφάσεις για αυτές. Τη στιγμή που η χώρα χρεώνεται αυτή τη στιγμή όλα τα λεφτά των τραπεζών σε χρέος της χώρας για να τα παίρνουν οι τράπεζες. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. 5 χρόνια. 6 μήνες δεν τα αλλάζει. Εξακολουθούν να έχουν το στουρνάρα. Λοιπόν, και δεχόμαστε αυτό το πράγμα.
Γιατί να προχωρήσουμε κάπου αλλού και να εμπνευστεί ο κόσμος σε μια άλλη κατεύθυνση. Όχι να πάει να ψηφίζει απλά και μόνο και να περιμένει τους σωτήρες που θα διαπραγματευτούν εκεί πέρα, στη λογική της ανάθεσης, αλλά στη λογική της ανάληψης, της πρωτοβουλίας, της κίνησης να αλλάξει τα πράγματα. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να βρει όχι μόνο την ψυχική του υγεία, αλλά και την ύπαρξη. Διαφορετικά θα την άλλη δεσμευμένη πάντα στο φόβο ότι θα γίνει αυτό και έχει πάρα. Ξέρετε μέχρι που θα φτάσει αυτό το πράγμα. Το δούνο του από την εποχή της Χιλής μέχρι τώρα, από την Ασία που πέρασε, από την Ευρώπη κλπ. Τρία πράγματα έχει. Πλήρης ελαστικοποίηση αγοράς εργασίας, πλήρης ελαστικοποίηση. Τι θέλει η εργασία, ότι έχω μία ώρα την εβδομάδα, θα σε πάρω τηλέφωνο και θα έρθει αυτή η ώρα τώρα. Ναι, στην Ελλάδα γίνεται αυτό. Σου προσφέρει δύο ώρες εργασίας τη εβδομάδα ή το μήνα και σε παίρνει τηλέφωνο και έλα τώρα. Γίνεται τώρα στην Ελλάδα, θα στείλει αυτό. Πλήρης διάλυση του δημόσιου, δεν τα λέγανε αυτά, αλλά ο Σόιμπλε και το είπε τώρα, χτες το είπε, ότι έχετε μεγάλο δημόσιο. Το ξαναείπε, καθαρά το είπε, δεν το κρύβουμε τώρα. Και κατάργηση του κράτους πρόνοιας, τρία είναι τα πράγματα. Λοιπόν, τι κάνουμε σε αυτό. Τα ξέρουν. Δεν ξέρω αν απάντησα. Από ό,τι άκουσα και από τους δύο ομιλητές, γίνηκαν διαπιστώσεις και σε εξειδικευμένα θέματα που μας είναι σε μερικά σημεία δύσκολο να τα παρακολουθήσουμε και αντίστοιχα να κάνουμε και ερωτήσεις. Αλλά θα συμφωνήσουμε ότι η εξέλιξη των πολιτικών συστημάτων είναι αυτή. Έχουμε από την ανάπτυξη του νέου φιλελευθερισμού. Συμφωνώ με τα αίτια. Από εκεί και πέρα όμως τι κάναμε. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, η δικιά μου η άποψη και η αντίληψη είναι ότι η μάζα, ο λαός, εμείς εδώ, πίσω στο κεφάλι μας, κατηγορούμε τον φιλελευθερισμό, τον καπιταλισμό, πίσω στο κεφάλι μας εδραιώνεται ακόμα πιο πολύ με αυτές τις συνθήκες ο νεοφιλελευθερισμός και ο καπιταλισμός. Δηλαδή πίσω, μέσα μας αυτή τη στιγμή λέμε, έλα μωρέ να περάσει, πατήσει ο φίλος ο άλλος, εγώ να τις καπουλάρω και μετά όμως έρχονται οι μέρες πρώτης κρίσης. Άρα δεν με βοηθάει και πολύ, ας πούμε, να κάθομαι να εγώ η μάζα να βλέπω ότι αυτός το σύστημα αυτή, αλλά σήμερα οι επαναστάτες τρέχουν στις τράπεζες να σηκώσουν τα λεφτά τους, γιατί στο πίσω μέρος του μυαλού τους έχουν να σπεκουλάρουν. Άρα επομένως δεν δικαιούνται να κατηγορούν ούτε τις τράπεζες, ούτε τους καπιταλιστές, γιατί αυτοί κάνουν στο μέτρο των δυνατοτήτων τους ό,τι μπορούν να κάνουν. 10 χιλιάρικα έχουν και προσπαθούν να σπεκουλάρουν για να αγοράσουν αύριο με τα 10 χιλιάρικα, γιατί ελπίζουν να έρθει δραχμή και θα αγοράσουν 3 διαμερίσματα, ενώ τώρα αγοράζουν κάτι καφέδες. Αυτοί μπορούν λοιπόν να κάνουν αυτό με τα 10 χιλιάρικα. Ο καπεζίτης μπορεί να κάνει το άλλο. Έρχομαι μετά και λέω καημενούλης που με κυνηγάνε, που κάνουν, και με σηκώνω για το χέρι μου και το λέω είμαι προοδευτικός και αριστερός. Για να καταλήξω, καιρός είναι οι διαπιστώσεις αυτές, συμφωνώ και μου αρέσαν οι διαπιστώσεις σας, αλλά καιρός είναι να κάνουμε την ενδοσκόπησή μας και να δούμε ότι δεν τα φάγαμε όλοι μαζί, φταίμε όλοι μαζί όμως, και για να αλλάξει το σύστημα θα πρέπει να το αλλάξουμε εμείς. Γιατί και εγώ όταν έχω το πανοχέρι σε μια δοσοληψία, δεν είμαι τόσο φιλάνθρωπος να λέω ξέρει τον καημένο πώς θα τον βοηθήσω, θα σκεφτώ πρώτα εμένα. Άρα λοιπόν δεν τα φάγαμε μαζί. Φταίμε όλοι μαζί και αν δεν ξεκινήσει από εμάς και να αφήσουμε τις κλάψεις και τις αυτές και τις πονηρές σκέψεις, η αλλαγή δεν πρόκειται να υπάρξει. Εγώ θέλω να βάλω ένα ερώτημα το οποίο είναι λίγο πιο πολεμικό. Θέλω να ξεκινήσω από τη φράση που λέει ένα τραγούδι του Πανούση, «Θα σας φάνε τα παιδιά σας». Και θέλω να εστιάσω σε αυτό, στα ψυχικά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στη νέα γενιά και το χάσμα γενεών που έχει δημιουργηθεί, γιατί η νέα γενιά που θέλει αυτή τη στιγμή να αποκατασταθεί, το μοντέλο, το καινούριο, είναι τελείως διαφορετικό από το μοντέλο των 40 προηγούμενων χρόνων.
στα 40 προηγούμενα χρόνια, ενώ υπήρχε μία εικασία ότι εμείς οριστήκαμε πάρα πολύ, περάσαμε δυσκολίες, η ουσία είναι ότι υπάρχει μία στρατιά δημοσίων υπαλλήλων και μία στρατιά γονέων, οι οποίοι λόγω των συνθήκων και της ανάπτυξης καταφέρανε και εξασφαλίσανε τα προστοζήν, κάναν οικογένειες, αναθρέψανε παιδιά. Αυτό στη δικιά μας γενιά, εγώ είμαι 34 χρονών. Είμαι δηλαδή στην ηλικία της αποκατάστασης. Αυτό έχει γίνει πολύ δύσκολο. Έχει δημιουργήσει μία μαχητική μεταξύ γονέων και παιδιών. Ο γονέας, όταν δει το παιδί του να ξεσπάει, γιατί δεν βρίσκει δουλειά, δεν μπορεί να απεξαρτηθεί από το σπίτι του, να νιώσει ελεύθερος και να προχωρήσει μπροστά στη ζωή του, αρχίζει και ξεσπάει παντού και θα ξεσπάσει και στους γονείς του. Και ο γονιός του, επειδή έχει μάθει στο σύστημα το γιατί δεν πάει να βρεις μια δουλειά και έτσι απλά αντιδρά σε όλο αυτό το τεράστιο πρόβλημα του παιδιού του, στο τέλος, από προσωπική εμπειρία, ξέρω πάρα πολλές περιπτώσεις που οι γονείς κλείνουν τα παιδιά τους στο ψυχιατρίο. Γιατί βρίσκονται σε μια κατάσταση σύγκρουσης συνεχής μέσα στο ίδιο σπίτι, δεν μπορεί να απεκτονωθεί η κατάσταση και καταλήγει σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο γονέας χαρακτηρίζει το παιδί του, είσαι, έχεις πρόβλημα, κάνει μια εισαγγελική και το πάει στο ψυχιατρίο. Θέλω μια τοποθέτηση πάνω σε αυτό το. Βάλατε ένα πολύ, ίσως από τα πιο σοβαρά θέματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και που είναι το θέμα της νέας γενιάς. Λοιπόν, αυτό ακριβώς είναι το θέμα σήμερα. Βέβαια, πάντα το κάθε το καινούριο ξεκινούσε πάντα σε κάθε ιστορική εποχή από τη νέα γενιά. Την αλλαγή στην κοινωνία την κάνανε νεού τις 40 ή 50, την κάνανε 20 το πολύ με 30 χρονών. Άρα παρά την κρίση που αντιμετωπίζει αυτή η νέα γενιά, και θα πω λίγο πάνω σε αυτό, πιστεύω ότι αυτή δεν μπορεί παρά να είναι η ελπίδα. Λοιπόν, είναι αυτή η γενιά η οποία πραγματικά δεν έχει μέλλον. Δηλαδή, αν θεωρήσουμε ότι είναι στην ουσία του ανθρώπου, στην ανθρώπινη ύπαρξη, το ότι υπάρχω και επειδή είμαι ανοιχτό στο μέλλον, και η υγεία μου, δηλαδή η ψυχική μου υγεία, ας πούμε, το ότι είμαι καλά, είναι το εγώ, ότι είμαι ανοιχτό στο μέλλον. Γιατί άμα είμαι προσκολλημένος στο παρελθόν, αυτό είναι μάλλον με κατάθλιψη, ας πούμε, και αν τα βλέπω όλα και εδώ και τώρα πρέπει να γίνει μάλλον λίγο μανιακός, τουλάχιστον για τους ιατρικούς όρους, το ανοιχτό στο μέλλον. Ακριβώς αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η κρίση του μέλλοντος αυτή τη στιγμή. Και η κρίση που υπάρχει είναι ότι έχουμε περάσει σε μια εποχή από το μέλλον ως υπόσχεση στο μέλλον ως απειλή. Η νέα γενιά βιώνει ακριβώς αυτό το μέλλον ως απειλή. Δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια που τα περάσαμε εμείς και ίσως οι λίγο νεότεροι από εμάς, ότι πήγαινε σχολείο με όποια οικογένεια υπήρχε, αυστηρή και τα λοιπά, πιο ήπια και βάζει τόσο, αλλά υπήρχε προδιαγραμμένη πορεία ότι θα είτε πας στο πανεπιστήμιο είτε δεν πας στο πανεπιστήμιο, μετά θα υπάρχει μια θέση εργασίας. Υπήρχε δηλαδή η σύνδεση ανάμεσα στο σχολείο και την αγορά εργασίας σε μια περίοδο της λίγος πολύ πλήρους απασχόλησης που υπήρχε μέσα στο διεθνέ σύστημα. Αυτή τη στιγμή αυτή η συνέχεια, αν θέλετε, δεν υπάρχει. Ο νέος γιατί να πάει σχολείο, γιατί να είναι καλός στα μαθήματά του, γιατί να επενδύει στο σχολείο, με ποια προοπτική, ας πούμε, αφού βλέπει τι γίνεται γύρω, το ζει κάθε μέρα σπίτι του, ας πούμε, το ζει στη γειτονιά του, το ζει στους διπλανούς του κάθε μέρα, γιατί να επενδύσει. Και υπάρχουν φαινόμενα πραγματικά που θέλουν αξίζουν μεγάλη προσοχή αυτή τη στιγμή στη νεολαία, πώς προσεγγίζεται και πώς δεν την αφήνουμε να γίνει θύμα συγκεκριμένων ομάδων που πάνε να δώσουν μια ταυτότητα σε μια νεολαία που είναι σε αναζήτηση ταυτότητας. Γιατί ακριβώς είναι αυτή η ηλικία, ας πούμε, η οποία. Αν θέλετε, ταλαντεύεται ανάμεσα στο δεν ξέρω ακόμα ποιος είμαι και το δεν ξέρω εάν θα γίνω ποτέ αυτό που ονειρεύομαι. Ένας ενήλικας έχει ότι είμαι αυτό που είμαι και φοβάμαι μην το χάσω, ας πούμε. Εντάξει, αυτή είναι η ανασφαλιά του. Ο έφηβος έχει κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, και υπάρχει αυτό το ζήτημα. Δεν υπάρχει η προοπτική του μέλλοντος αυτή τη στιγμή. Υπάρχει το μέλλον ως απειλή, ως αβεβαιότητα.
Και πραγματικά έχουμε μάθει, το έχω κάνει και εγώ ίδιο στους δικούς μου γιους, ας πούμε, ότι αυτονόητο, μα ψάξε για δουλειά. Και έχω να πάω να ψάξει πού να βρει δουλειά, δηλαδή με ποιο τρόπο, με τον τρόπο που έψαχνα εγώ, που με περίμεναν πόρτες ανοιχτές στην εποχή που πήγαινα από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και δεν περίμενα ούτε στιγμή, ούτε στιγμή από το ένα στο άλλο. Αυτό πράγμα έχει λήξει. Και είναι μια νέα κατάσταση που θέλει αντιμετώπιση πολύ συγκεκριμένη, το τι γίνεται. Δηλαδή είναι ένα ζήτημα πολύ βασικό αυτή τη στιγμή, τι γίνεται η νέα γενιά που πραγματικά δεν έχει μέλλον. Πραγματικά δεν έχει μέλλον. Λοιπόν, και πραγματικά είναι αυτή που δεν έχει μέλλον μέσα σε αυτό το σύστημα, είναι που μπορεί να δημιουργήσει το μέλλον για όλη την κοινωνία. Είναι αυτό το κρίσιμο σημείο. Αυτό το μέλλον υπόσχεται, το μέλλον απειλεί. Το έχει γράψει ένα βιβλίο που έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, «Ο μηδενισμός και η νεολαία», ένας όχι μαρξιστής κομμουνιστής, ένας φαινομενολόγος, ο Ουμπέρτο Γκαλιμπέρτη, που είναι εξαιρετικός εν πάση περιπτώσει, Ιταλός. Το συνιστώ, άμα το βρείτε να διαβάσετε, «Ο μηδενισμός και οι νέοι», το έχει γράψει αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν η κρίση ξεκινούσε, ας πούμε, με τα ναρκωτικά, με το αναμετάλλο και όλα αυτά. Και έχει αρχίσει να διαφέρονται αυτές οι. Αλλά υπάρχει. Μπορεί να πληθυντήσει κάτι. Ήταν εντυπωσιακό αυτό που άκουσα για, για την αντίσταση στην κατοχή. Το πώς η αντίσταση επέδρασε πάνω στη μείωση στο ελάχιστο των ψυχοπαθολογικών φαινομένων. Νομίζω ότι η λέξη αντίσταση, η συγκεκριμένη αντίσταση την οποία αναφερθήκατε, αλλά και γενικότερα, νομίζω ότι θέλει μια διευκρίνηση. Δηλαδή, υπήρχε αντίσταση επειδή υπήρχε αυτοσκοπός. Σκοπός. Δηλαδή επιθυμία. Αυτό πιστεύω ότι είναι ο πυρήνας. Όταν υπάρχει επιθυμία, όταν η επιθυμία του ανθρώπου είναι ζωντανή, τότε ο άνθρωπος είναι προστατευμένος από τέτοια φαινόμενα. Ευχαριστώ. Μανώλη, δεν θα συμφωνήσω μαζί σου. Γιατί η επιθυμία, η επιθυμία είναι πολύ γενικό πράγμα. Η επιθυμία μπορεί να έχω να αποκτήσω, ξέρω εγώ, ένα καινούριο αυτοκίνητο. Δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να διασφαλίσει αυτό που είπε πριν ο Θόδωρος, ο μεγαλοοικονόμου, για τις περιόδους της αντίστασης, που υπάρχει μια ψυχολογική ανάταση η οποία οδηγείται σε μια ψυχολογική ευεξία και ελάττωση της ψυχικής αρρώστιας. Άλλο η επιθυμία, άλλο η αντίσταση. Αυτό το πράγμα, η αντίσταση, έχει άλλα πράγματα από πίσω τα οποία βοηθούν ψυχολογικά στην διασφάλιση της ψυχικής υγείας. Και δεν είναι μόνο η περίοδος της κατοχής, υπάρχουν και άλλες, ας πούμε, υπάρχουν ιστορικοί περίοδοι, όπως για παράδειγμα στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Επειδή ο κόσμος, ο περισσότερος κόσμος, είχε πιστέψει, καλός ή κακός είναι άλλο θέμα, καλός νομίζω για εκείνη την εποχή, ότι πολεμά τον ολοκληρωτισμό και την αντίσταση, σε όλο τον κόσμο το δυτικό είχαν εξαφανιστεί οι καταναλώσεις σκληρών ναρκωτικών, είχαν ελαττωθεί πάρα πολύ, ή και η κατάχρηση αλκοόλ επίσης. Γιατί οι ζωές των ανθρώπων αποκτούσαν ένα σημαντικό νόσμα. Εγώ νομίζω αυτό ήταν ο λόγος. Ναι, μπορεί. Εγώ διαφώνησα στη λέξη επιθυμία μόνο γιατί είναι παρεξήγηση. Κάποιος άλλος, κάποια άλλη. Εγώ θα φωνάζω από την αδερφή. Μήπως ο άνθρωπος όταν φτάνει στα όρια του από την καταπίεση και δεν έχει τίποτα να χάσει και είναι απελπισμένος, κάνει το μεγάλο βήμα και σταματά να έχει ψυχολογικά προβλήματα, ψυχικά προβλήματα και δημιουργεί καταστάσεις που του οδηγούν κάπου αλλού. Στην επανάσταση, δεν ξέρω που κάπου. Στην ψυχία, δηλαδή, λίγο γυρίζει τελικά μπούμερα του καταπίεση του καπιταλισμού προς το άτομο. Μπλε μάτια, καφέ μάτια, ένα πείραμα για προεδρισμό.
Κοιτάξτε, το να σε εξωθήσω στα άκρα δεν είναι αυτονόητο ότι με ένα αυτόματο τρόπο σε οδηγεί στο να αντισταθείς. Μπορεί να σημαίνει και το να υποταχθείς, μπορεί να σημαίνει να βάλεις τέλος στη ζωή σου, μπορεί να γίνεις επιθετικός στο διπλανό σου, να βγάλεις δηλαδή όλα τα εγωιστικά, τα πρωτόγωνα αίσθητα που θα να υπάρχουν μέσα να σας χρησιμοποιούμε, που έχουν να κάνουν δηλαδή αυτό το πράγμα, ας πούμε, με το ότι φταίει ο διπλανός μας, ο θυμός αυτός που υπάρχει, ο οποίος δεν βρίσκει διέξοδο μέσα στην κοινωνία. Λοιπόν, και μπορεί να γίνει έρμη άλλων πραγμάτων αυτό. Το θέμα είναι πώς αυτό το πράγμα μπορεί να μετατραπεί σε γεγονός συνείδησης μέσα από την ψυχολογία της ομάδας. Αυτή η δυσφορία, η έντονη, πώς είναι γεγονός συνείδησης και μέσα στα πλαίσια μιας ομάδας από κοινού για να ξεπεράσουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ή αντιμετωπίζουμε την κατάσταση σαν αντικείμενα, υποτασσόμαστε σε αυτήν, ή την αντιμετωπίζουμε σαν υποκείμενα. Υποκείμενα σημαίνει την αντιμετωπίζουμε. Πάμε κόντρα. Αυτό δεν είναι αυτονόητο. Δεν γίνεται με ένα αυτόματο γραμμικό τρόπο επειδή φτάσαμε στα άκρα. Τα άκρα μπορεί να σημαίνουν και άλλες αντιδράσεις, άλλου τύπου μέσα στην κοινωνία. Δηλαδή, καταστροφικές αντιδράσεις. Γιατί η καταστροφικότητα υπάρχει έτσι, πολύ έντονα. Δεν είναι αυτονόητο ότι θα δηλήσουν και καλά. Επειδή με έφερε στα άκρα, εγώ θα αντιδράσω. Γιατί μην ξεχνάμε αυτή τη στιγμή ότι. Και δεν έχει να κάνει με την ψυχολογία αυτό το πράγμα, γιατί είναι ψυχολογικό, είναι κοινωνικό, ότι αυτή η εικονιορτοποίηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε κατεστραμμένα κοινωνικά στρώματα, ιδιαίτερα μικροαστικά στρώματα, ιδιαίτερα, αλλά και εργατικά στρώματα, τα οποία είναι διαλυμένα τελείως και δεν έχουν καμία ελπίδα και δεν βλέπουν καμία εναλλακτική μες στην κοινωνία και αναζητούν μία βεβαιότητα. Ξέρετε πολύ καλά ιστορικά ότι αυτή η βεβαιότητα έχει δοθεί από πολύ αντιδραστικές πλευρές μέσα στην κοινωνία. Λοιπόν, αυτό μην εφησυχάζουμε σε αυτό το πράγμα ότι ένας θυμός μπορεί να βρει και άλλες διεξόδους. Ότι είμαι Έλληνας, ότι είμαι καθαρός, ότι πρέπει να φύγουν οι ξένοι, ότι αυτό που φταίει όλοι που μπλακώσαν εδώ πέρα μέσα, να πια βρήκα τις αιτίες ποιες είναι, φταίνε όλοι αυτοί. Και ότι τελικά ίσως να είναι και καλή και Χρυσή Αυγή, ας πούμε, οτιδήποτε άλλο δεν ξέρω, αυτού του τύπου, και να μπορέσει πραγματικά να συσπυρώσει προς μία κατεύθυνση μαζική, συγκεκριμένη, συνειδητή κτλ. Αυτό έχει γίνει ιστορικά. Έχει ξαναγίνει. Και είναι πολύ μεγάλος κίνδυνος. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν, χρειάζεται λοιπόν, πιστεύω. Δεν γίνεται με ένα αυτόματο τρόπο, αλλά άνθρωποι που έχουν στοιχειώδη συνείδηση, δηλαδή να δουλέψουν προς αυτή την κατεύθυνση. Την κατεύθυνση, αν θέλετε, το αντιμετωπίζουμε πραγματικά τις πραγματικές αιτίες. Λοιπόν, δεν είναι εύκολο πράγμα, δεν υπάρχει εύκολη απάντηση σε αυτό το πράγμα, προς Θεού, εντάξει. Αλλά να ξέρουμε ότι ελοχεύει και η άλλη πλευρά. Ακριβώς, πώς το λένε, αξιοποιώντας την απελπισία. Γιατί εκεί πέρα και στη Γερμανία, αυτά που γίνανε και στην Ιταλία, στην απελπισία των μαζών είναι που στηρίχθηκαν, ας το πούμε. Ότι θα είναι οι σωτήρες και θα σώσουν και θα φέρουν και τα λοιπά. Λοιπόν, μην το υποτιμάμε αυτό το πράγμα σαν ένα μεγάλο κύμα στον βαθμό που δεν οικοδομείται μια εναλλακτική λύση σήμερα. Λοιπόν. Δεν ξέρω. Επειδή υπόθηκε σε σχέση με την οικονομική κρίση, τοποθετήθηκε κάποιος ότι όλοι φταίμε. Κάποιος άλλος μπορεί να πει ότι εγώ δεν θεωρώ ότι όλοι φταίμε, γιατί ποτέ δεν είχα την παιδεία, ούτε ώστε να γνωρίσω ακριβώς αυτό που ζω και αυτό που κάνω, για να είμαστε εδώ σήμερα. Οπότε δεν θεωρώ ότι με βαραίνει. Αυτό το ενοχικό συνέστημα όμως που υπάρχει, κατά πόσο βοηθά τελικά τον άνθρωπο να αλλάξει μια κατάσταση προς όφελός του ή όχι. Αυτό θέλω να ρωτήσω εγώ. Κατά πόσο όλο το βίωμα των ενοχών στην ψυχική μας υγεία έχει κόστος. Κοιτάξτε, αυτό είναι μέρος της συνολικής δουλειάς που πρέπει να γίνει. Δηλαδή η αποενοχοποίηση του κόσμου. Ότι δεν είμαστε οι άθλοι καταναλωτές, ας πούμε, όλη την περίοδο την προηγούμενη και τώρα πρέπει να μάθουμε στη ζωή της σπάνεως, να ζούμε με τα λίγα και τι σημαίνει και για ποιο σημαίνει με τα λίγα, είναι μια δουλειά που πρέπει να γίνει συνειδητοποίηση του κόσμου. Να μην αισθάνεται δηλαδή ότι έσφαλε και ότι ζούσε λάθος. Αυτό δεν σημαίνει ότι καθαγιάζουμε ένα τρόπο ζωής. Ας πούμε, όταν μιλάμε για το δημόσιο,
και υπερασπιζόμαστε το δημόσιο, δεν υπερασπιζόμαστε αυτό το δημόσιο, το διεφθαρμένο, που είναι υπηρέτηση του ιδιωτικού τομέα, που δίνει φοβερές μίζες, προμήθειες κτλ. Για δεν υπηρεσία πραγματικά δημόσια, δεν υπό τον έλεγχο των εργαζομένων, της κοινότητας, του λαού κτλ. Μιλάμε για ένα δημόσιο, πραγματικά δημόσιο. Ένα δημόσιο που πραγματικά λειτουργεί. Όπου όμως υπάρχει η μόνιμη θέση εργασίας, υπάρχουν όλα τα δεδομένα που χρειάζονται να είναι πραγματικά δημόσιο. Άρα λοιπόν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πάντα μερικά πράγματα για το τι παλεύουμε, τι υπερασπιζόμαστε και σε ποια βάση υπερασπιζόμαστε. Τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ, ας πούμε. Δηλαδή γενικά να πω το δημόσιο με όλη τη διαφορά του, όχι. Αλλά το δημόσιο και δεν θέλω να απολυθεί ούτε ένας, ναι. Και πώς θα το αλλάξουμε, όχι να το διαλύσουμε, όχι να το συντρίψουμε, ας πούμε, να το εξαφανίσουμε, αλλά πώς θα το αλλάξουμε, πώς θα το μετασχηματίσουμε, να το βάλουμε πραγματικούς στόχους, να είναι πραγματικά δημόσιο αυτό το πράγμα. Παράδειγμα λέω σε αυτό το πράγμα, έτσι. Λοιπόν, και όσο για τη συλλογική, πώς θα λένε, το άλλο που βάλετε το θέμα της συλλογικής ενοχοποίησης, ας το πούμε, υπάρχει αυτό το ζήτημα, αλλά θα πρέπει λίγο να το πάμε λίγο σε βάθος αυτήν την ιστορία. Δηλαδή, ζούμε σε μια κοινωνία, σε ένα σύστημα καπιταλιστικό που από το 70 και ύστερα, το 1970 και ύστερα, μπορεί να κερδίζει μόνο μετατρέποντας την κοινωνία σε οφειλέτες και σε καλούς καταναλωτές. Και καλοί καταναλωτές, όπως λέει ο Ζίγμουντ Μπάουμαν, ας πούμε, εντάξει, να καταναλώνει σύμφωνα με τα πρότυπα τα οποία θέλουν οι συγκεκριμένοι, ας πούμε. Κοινωνία οφειλετών. Δηλαδή, όσο πιο πολλούς χρεωμένους είχε, τόσο πολλούς στόχους έβγαζε, ας πούμε. Εντάξει, και δεν υπήρχε άλλος τρόπος να βγάλουν κέρδος παρά μόνο αυτός, το πλασματικό κεφάλαιο, ας πούμε. Και όλη η αγωνία τώρα είναι ότι θέλουν να πάνε στα 100 ευρώ το μήνα το μισθό, ακριβώς γιατί μόνο, γιατί, κοιτάξτε να δείτε, είπες για τον Μάρξο ο Φίβος, τι είχε δίκιο. Υπάρχει ένας νόμος στον τρίτο τόμο του κεφαλαίου, που ίσως να χρειάζεται να γράψουμε άλλους δύο τόμους ο Μάρξ αν ζούσε για να περιγράψει τον καπιταλισμό όπως εξελίχθηκε, αλλά υπάρχει ένας νόμος που ισχύει ακόμα και δεν θα πει, είναι ο θάνατος του καπιταλισμού. Είναι ο νόμος της πτωτικής τάσης του μέσου ποσοστού κέρδους. Αυτός ο νόμος του πτωτική τάση του μέσου ποσοστού κέρδους, τώρα κάνουμε για ψυχική υγεία, μιλάμε, δεν μιλάμε για πολιτική οικονομία. Ωστόσο, είναι αυτός που σημαίνει φοβερή καταστροφή κεφαλαίου, σημαίνει ότι πρέπει ο εργάτης να δουλέψει με το μισό ευρώ για να μπορέσει να παράξει κέρδος το παραγωγικό κεφάλαιο, το παραγωγικό κεφάλαιο. Μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει. Αυτό ισχύει και αυτή είναι η καταδίκη τους αυτή τη στιγμή. Και έτσι οικοδομήθηκε όλο το πλασματικό κεφάλαιο, ας πούμε, το οποίο είναι η φούσκα. Από φούσκα σε φούσκα, ας πούμε, από ομόλογα σε ομόλογα και όλο αυτό το πράγμα, το παιχνίδι που γίνεται, ας πούμε. Λοιπόν, φτιάξαμε τέτοια κοινωνία, ας πούμε. Εντάξει, όλοι υπολογίζουν στα ομόλογα που θα πάρουν, στην επένδυση που θα κάνουν, στο δάνειο που θα κάνει και ούτω καθεξής. Ακόμα η παραπολιτική δραστηριότητα της ζωής μας έχει γίνει μέσω δανείου. Διακοποδάνεια, το ένα τ' άλλο κτλ., ας πούμε. Λοιπόν, είναι καιρός να πάμε σε μια συνείδηση, ας πούμε, ότι πέρα από αυτό. Πέρα από αυτό. Και αυτό το πράγμα πρέπει να το κάνουμε μεταξύ μας. Το πέρα από αυτό όμως δεν είναι, συγγνώμη που θα το πω αυτό, διαπραγμάτευση με τους εταίρους, ας πούμε. Δεν γίνεται μέσα στο ευρώ. Δεν γίνεται ούτε με τη δραχμή. Γίνεται πέρα από αυτό το σχέδιο. Το ευρώ είναι ακριβώς φτιαγμένο στη λογική αυτή. Στη λογική ότι πρέπει ο μισθός να πάει στα 100 ευρώ. Διαφορετικά δεν μπορεί να υπάρξει ευρώ. Ότι η Ελλάδα, αν θυμάστε, όταν μπήκε η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί Κωνσταντίνου Καραμαλή, όχι Κωστάκη, Κωνσταντίνου Καραμαλή, ξέρετε τι γράφανε τότε. Εγώ τα θυμάμαι γιατί τα παλεύαμε εκείνη την περίοδο. Ότι η Ελλάδα είναι η περιφερειοποίηση της Ευρώπης. Ότι η Ελλάδα είναι το σύνορό μας με την Ασία και λίγο πάνω από την Αφρική. Ξέρανε πολύ καλά τι έρχεται. Ξέρανε πολύ καλά τι σημαίνει τα μεταναστευτικά κύματα και όλα αυτά τα πράγματα. Η Ελλάδα έχει να παίξει ένα συγκεκριμένο ρόλο για το ευρωπαϊκό κεφάλαιο. Πρέπει να τα δούμε λίγο από αυτά τα πράγματα και να μην έχουμε φρούδες ελπίδες ότι μέσα σε αυτή την οργάνωση, όπως την έχουν κανονίσει όλο αυτό το διάστημα, ότι μπορεί να υπάρξει βιώσιμη λύση, μάλλον ζωή για τους ανθρώπους. Ζωή για το κεφάλαιο, ναι, ας πούμε. Εντάξει. Ένα αποτέλεσμα του καπιταλισμού είναι η μαζόξη σε μεγάλες πόλεις. Θα ήθελα να ρωτήσω πάνω σε αυτό κατά πόσο θα βοηθούσε αν ο κόσμος γύριζε πίσω στις επαρχίες και στα χωριά του, δημιουργώντας πιο μικρές κοινωνίες που θα γνωρίζει ο ένας τον άλλον
και σωματικά και στην ψυχική του υγεία. Εφόσον η ανεργία υπάρχει, είναι δεδομένη. Εγώ νομίζω βέβαια ότι θα βοηθούσε για δύο λόγους. Γιατί πρώτα απ' όλα έρχεσαι πιο κοντά στη φύση και δεύτερον γιατί είναι πιο εύκολο να αναπτυχθεί το κοινωτικό κλίμα στις μικρές κοινότητες. Και τα δύο πράγματα, και ο κοινωτισμός και η επαφή με το φυσικό περιβάλλον, είναι πολύ σημαντικά για τη διασφάλιση της ψυχικής υγείας. Αλλά νομίζω ότι το κοινωτικό κλίμα μπορεί να αναπτυχθεί επίσης μέσα στις πόλεις με κατάλληλους τρόπους, εάν υιοθετηθεί ένα άλλο τρόπο, ένας άλλος τρόπος οργάνωσης της συνοικίας, των μεγάλων πόλεων, δηλαδή της γειτονιάς κτλ. Αλλά βέβαια δεν μπορείς ποτέ μέσα στο αστικό περιβάλλον να διασφαλίσεις την επαφή με τη φύση, που για μένα είναι επίσης σημαντικό πράγμα. Έχουμε χρόνο για καμιά ερώτηση ακόμα, αν υπάρχει. Ωραία. Έλα, Ρούλα. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ομιλία που άκουσα σήμερα. Το 2000 ήμουνα στη Γερμανία και ένας άνθρωπος γύρισε και μου είπε: «Ξυπνήστε, παλέψτε για το μέλλον των παιδιών σας, γιατί εμείς παλέψαμε για σας, για να έχετε την ελεύθερη παιδεία». Με την πορεία της ζωής μου βλέπω ότι όλοι περιμένουμε κάποιον άλλον να κάνει κάτι. Ίσως να ξυπνήσουμε όλοι και να ενωθούμε για να έχουμε μια αντίσταση και μια καλύτερη Ελλάδα για όλους μας, για τα παιδιά μας, για μας, για όλους μας. Να μην περιμένουμε απλά τη νέα γενιά να κάνει το πρώτο βήμα. Όλοι μαζί πρέπει να κάνουμε αυτό. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε όλους που ήρθατε, να ευχαριστήσουμε και τους ομιλητές μας. Τώρα έχετε συναυλίες, ε. Έχει το Θανάση. Έχει το Θανάση για η φίλια τώρα σε λίγο, ε.